Ξεκίνησα να αποζημιώσεις. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε τι ακριβώς θα ωφεληθούν οι φίλοι μας που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν από χώρους υποδοχής, χώρους φιλοξενίας, όχι από τα σπίτια τους, τα οποία είναι πλημμυρισμένα ή κατεστραμμένα ολοσχερώς. Κοιτάξτε να δείτε, από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησαν τα συνεργεία του ΕΛΓΑ και οι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ να δέχονται τις δηλώσεις και να κάνουν τις καταγραφές των ζημιών. Ξέρετε ότι οι αποζημιώσεις, γιατί ρωτήσατε γενικά για τις αποζημιώσεις, δεν είναι μόνο για τα αγροτικά, είναι και άλλες που αφορούν την κρατική αρρωγή, τα σπίτια, τις οικοσκευές κτλ. Που εκεί βέβαια είναι άλλες επιτροπές και άλλες διαδικασίες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αυτοματοποιήσουμε κατά το δυνατόν τις διαδικασίες, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και δεν μπορούν να αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν και τα μέσα, διότι δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές ούτε το ίντερνετ ή άλλα μέσα για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση. Κατά συνέπεια, κάποια πράγματα γίνονται αυτοματοποιημένα προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων. Κύριε Υπουργέ, ένας ψηφιακά ανεπίτευκτος αγρότης νεότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας, πώς θα μπορέσει. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ερώτημα θέλω να θέσω και νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία. Ένας ψηφιακά ανεπίτευκτος φίλος μας, αγρότης νεαρής ηλικίας ή μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν έχει συνηθίσει την τεχνολογία, δεν είναι στη ζωή του ακόμα, δεν μας πέφτει λόγος γι' αυτό. Πώς θα μπορέσει άμεσα να εξυπηρετηθεί όταν δεν μπορεί ο ίδιος να έχει πρόσβαση ή οικείο πρόσωπο προκειμένου να δει τι μπορεί να ωφεληθεί προς αποκατάσταση. Τι έχετε προβλέψει για αυτή την περίπτωση, για αυτές τις περιπτώσεις? Πρώτα απ' όλα, έχουμε δώσει ένα μεγάλο περιθώριο και προθεσμία, που είναι ανοιχτό, ναι, δηλαδή, προκειμένου αυτές οι δηλώσεις να γίνουν και πολύ αργότερα. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τις προκαταβολές, αυτές θα προχωρήσουν με βάση τα στοιχεία τα οποία ήδη υπάρχουν. Προσέξτε να δείτε, εδώ είναι πολλά τα επίπεδα και είναι ανάλογα για το τι συζητάμε. Αν συζητάμε για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, είναι άλλη διαδικασία. Αν συζητάμε για τις αποζημιώσεις της οικοσκευής, εκεί είναι αυτόματη η διαδικασία. Δεν χρειάζεται καν να γίνουν παρά μόνο η αίτηση, δεν χρειάζεται να γίνουν τίποτε άλλο. Θα καταβληθούν τα ποσά άμεσα, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους άμεσα. Για τα νεκρά ζώα, κύριε Υπουργέ. Δεχόμαστε δηλώσεις στον ΕΛΓΑ. Έχουμε κάνει τη δυνατότητα οι ανταποκριτές να δέχονται χειρόγραφες δηλώσεις, όχι ψηφιοποιημένες. Και μετά αυτά θα περαστούν στα συστήματα. Άρα προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα ώστε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους για να μπορέσουν άμεσα να εξυπηρετηθούν. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι, χθες, δεν ξέρω αν είδατε το δελτίο ειδήσεων του Open και το ρεπορτάζ της Ελευθερίας Σπυράκη, που είναι τόσες μέρες στα πλημμυρισμένα χωριά της Θεσσαλίας. Οι κτηνοτρόφοι που πλήρωσαν από την τσέπη τους για να μεταφέρουν τα ζώα, τα νεκρά, να καθαρίσουν τις αυλές, τα σπίτια τους, τα χωράφια τους. Και πλήρωσαν την τσέπη τους συνεργείο. Και πήγαν και τα βάλανε σε χώμα με ασβέστη. Αυτά κατήγγειλαν στην κάμερα του Open. Θα αποζημιωθούν? Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει από το κράτος και από την περιφέρεια καταρχήν, έχει την ευθύνη. Ναι, στο συγκεκριμένο, όσοι πήγανε, γιατί δεν άντεχαν τη βρώμα οι άνθρωποι και φοβόντουσαν για τα παιδιά τους και τις ζωές τους, που είναι μέσα στις λάσπες τόσες μέρες και πλήρωσαν συνεργεία, θα το εντάξετε στις αποζημιώσεις? Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο αίτημα το οποίο θα το δούμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Εμείς φροντίζουμε να υπάρξουν αποζημιώσεις για όλες τις ζημίες που έχουν υπάρξει, τις υπαρκτές. Μπορεί να προβλεφθεί πράγματι σε μια τέτοια περίπτωση και η αποζημίωση για ένα τέτοιο ποσό. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι γίνεται μια οργανωμένη από το κράτος προσπάθεια και από την περιφέρεια, με την ευθύνη της περιφέρειας, για την συλλογή των ζώων από τα χωριά. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ χθες ήμουν στον Παλαμά και προχθές ήμουν στον Παλαμά. Υπάρχουν συνεργεία στα οποία συμμετέχει πλέον και ο στρατός. Με απόφαση του Πρωθυπουργού συμμετέχει και ο στρατός. Όλη την ημέρα και αύριο. Σας παρακαλώ, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα να σας θέσουμε. Σας είδαμε και με τη στολή. Και στον Παλαμά, υποθέτω, δεν αντέχατε την μυρωδιά. Εγώ που ήμουν εκεί πριν 4 μέρες, 5, δεν μπορούσα να σταθώ. Ερώτημα, υπάρχει σχέδιο για τα διάσπαρτα κουφάρια? Μας στέλνουν εδώ από τη Θεσσαλία. Βεβαίως. Ότι αδέσποτα γατιά, γάτες, σκύλους, τυφλοπόντικες, ποντίκια, κουνάδια, άγριο γούρουνα, ότι δεν τα μαζεύει κανείς.
Και τι θα γίνει με αυτά? Προσέξτε. Έχετε σχέδιο για τα διάσπαρτα κουφάρια? Υπάρχει μία προτεραιοποίηση, μία ιεράρχηση. Πρώτα απ' όλα, τα συνεργεία και της εταιρείας, αλλά και του στρατού, μαζεύουν τα εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες εστίες με νεκρά ζώα. Γιατί, ας πούμε, το κουνάβι το μολυσμένο δεν είναι κίνδυνο για το νερό. Θα ψάξουμε στο δάσος το κουνάβι μέσα στο Παλαμά. Μισό λεπτό. Μέσα στο Παλαμά, λοιπόν, προχθές, σε επιχείρηση που συμμετείχα με την έννοια ότι είχα και εγώ μία εποπτεία, η οποία έγινε από το στρατό. Οι τοπικοί παράγοντες μας οδηγούσαν με ένα μηχανάκι. Εκεί όπου υπήρχαν τέτοιες εστίες, οτιδήποτε βρίσκαμε νεκρό, είτε ήταν άγριο, είτε ήταν αδέσποτο, είτε ήταν ζώο συντροφιάς, είτε ήταν εγωπρόβατα, είτε ήταν πτηνά, καθαρίστηκαν μέσα από τον οικισμό του Παλαμά. Θέλω να πω ότι αυτά, φυσικά, όταν υπάρχει, βλέπει το ψόφιο ζώο, είτε είναι αγρίμι είτε οτιδήποτε, το βλέπει το συνεργείο, το συλλέγει, δεν το αφήνει. Ξεκινήσαμε όμως με μια προτεραιοποίηση, επαναλαμβάνω. Εκεί όπου υπάρχουν έξω από τα μαντριά σωροί από νεκρά ζώα, μαζεύονται από την εταιρεία με ειδικά φορτηγά ψυγεία, μεταφέρονται στη ΒΠΕ της Λάρισας, και τώρα μάλιστα διευκολυνόμαστε που άνοιξε η Εθνική Οδός, διότι συντομεύει το δρομολόγιο, άρα θα γίνουν και περισσότερα και πιο γρήγορα δρομολόγια, και μέσα στις περιοχές τις αστικές, συνεργεία του στρατού, και σήμερα και αύριο, όπως έγινε και προχθές, θα επιχειρήσουν και θα καθαρίσουν από όλες τις εστίες των νεκρών ζώων, οποιαδήποτε ζώα και αν είναι αυτά. Μπαίνουν οι άνθρωποι, μπαίνουν τα παιδιά του ελληνικού στρατού, και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε τον στρατό και για αυτή του την προσφορά την κοινωνική. Μπαίνουν μέσα στα κοτέτσια και μαζεύουν τα ψόφια πτηνά. Το δηλαδή λες, γίνεται μια συστηματική εργασία. Με, φυσικά με τις επιστολές που προβλέπονται και με τις μάσκες που προβλέπονται. Σε όλα τα χωριά έχουν δοθεί, γιατί εγώ μέχρι εκεί που ήμουνα τη Δευτέρα, την Τρίτη γύρισα στην Αθήνα, δεν είχαν πάρει άνθρωποι. Κοιτάξτε, ακόμη. Επαναλαμβάνω, με ευθύνη των τοπικών αρχών της περιφέρειας και της αυτοδιοίκησης, γίνεται μια προτεραιοποίηση. Πρώτα απ' όλα γίνεται στα σημεία που έχουν αποκαλυφθεί από το νερό. Έτσι. Εκεί όπου έχει υποχωρήσει το νερό, εκεί που υπάρχει νερό, δεν μπορούν δηλαδή, να έχουν όλοι κάτι και σε αυτά τα σημεία που έχει υποχωρήσει το νερό και είναι μέσα στις λάσπες στα σπίτια τους, τα απαραίτητα μέσα προστασίας για να μαζέψουν και τα ζώα. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, η περιφέρεια διαθέτει τέτοια μέσα και ξέρω ότι τα μοιράζει σε αυτούς που τα ζητούν, για να μπορέσουν, αν θέλουν, με προστασία όμως πάντα, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Άλιστα. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια γίνεται οργανωμένα από τις ομάδες που συστήνει το κράτος, δηλαδή η περιφέρεια, η τοπική αυτοδιοίκηση, και με την δική μας τη συμμετοχή εδώ. Πρέπει να σας πω ότι όλο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται στη Λάρισα. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε από τη Λάρισα, έτσι. Και θα είμαστε εδώ συνεχώς μέχρι να τελειώσει αυτή η πολύ δύσκολη διαδικασία. Για μας είναι μια πρώτη προτεραιότητα, αντιλαμβάνεστε, διότι αφορά τη δημόσια υγεία και δεν μπορούμε να αφήσουμε τα ψόφια ζώα να γίνουν εστίες μόλυνσης και μετάδοσης ασθενειών είτε σε ανθρώπους είτε και σε ζωντανά ζώα. Αριθμούς έχετε, κύριε Υφυπουργέ, καινούργιο? Βεβαίως. Και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία τα χθεσινοβραδινά, τα πιο πρόσφατα δηλαδή στοιχεία, να σας πω. Από τα 90.836 ζώα τα οποία δηλώθηκαν ότι απολέστηκαν, δηλαδή ότι πνίγηκαν, είναι νεκρά, έχουμε ήδη συλλέξει 47.282, δηλαδή παραπάνω από το 50%. Περιμένουμε, επαναλαμβάνω, υπάρχει προτεραιοποίηση. Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά. Μισό λεπτό. Μα μέσα στα νερά πώς θα μπορούσαμε να επιχειρήσουμε? Πρώτα πρέπει να αποτραβηχτεί το νερό. Μην λέμε εύκολες κουβέντες σχεδόν δύο εβδομάδες μετά. Εύκολες ήμουν εκεί και μου επιτρέπετε να έχω μια ιδέα. Μπορεί να επιχειρήσει κανείς με μισό μέτρο νερό? Μπορεί να επιχειρήσει και να συλλέξει ψόφιο ζώο? Δεν μπορεί. Στο Ερμίτσι που ήμουν και είχε ψόφια ζώα, ήμουν και το Σάββατο. Και το Σάββατο δεν ήταν ανοιχτό. Ναι, προσέξτε να δείτε. Το Σάββατο χθες εννοείται? Όχι, το Σάββατο προηγούμενο εννοώ. Μα με συγχωρείτε, το φαινόμενο ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Έπρεπε να γίνει μια οργάνωση, να υπάρξει μια οργάνωση. Επαναλαμβάνω, και το κεντρικό κράτος και η περιφέρεια και οι Δήμοι, όλοι μαζί με συντονισμό από την περιφέρεια, κάνουμε σχέδια. Το συντονιστικό συνεδριάζει κάθε μέρα πρωί-βράδυ, προκειμένου για το ποια θα είναι ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Η συλλογή δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει πρώτα να φύγουν τα νερά, να υπάρχει πρόσβαση είτε στο μαντρί, είτε στην αυλή, είτε στο οποιοδήποτε σημείο υποδειχθεί, προκειμένου τα συνεργεία με ειδικά προστατευτικά μέσα και μέτρα να συλλέξουν
τα ψόφια ζώα. Αυτό γίνεται, επαναλαμβάνω, οργανωμένα και πιστεύω ότι θα επιταχυνθεί, διότι λάβετε υπόψη σας ότι επειδή τα περισσότερα πάνε σε καύση, χρησιμοποιούμε δύο μεθόδους. Την καύση και εκεί που υπάρχει η δυνατότητα και υποδεικνύουν οι κτηνίατροι, γίνεται υγειονομική ταφή. Η καύση ήταν δύσκολη η πρόσβαση στο σημείο καύση, σε κλίβανο, δηλαδή σε επιχείρηση στη ΒΠΕ. Δεν υπήρχαν οι δρόμοι για να έχουμε πρόσβαση εκεί. Όταν άνοιξε λοιπόν η ΒΠΕ, διευκολυνθήκαμε. Μάλιστα. Από χθες το απόγευμα που άνοιξε και η Εθνική Οδός, διευκολυνθήκαμε ακόμη περισσότερο. Η διαδικασία, μάλιστα, λοιπόν θα επιταχυνθεί και πιστεύω ότι τις επόμενες δύο μέρες θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα. Μια ερώτηση. Σήμερα και τις επόμενες δύο μέρες. Επειδή σας βλέπω, είστε φορτωμένος και έχετε ταλαιπωρηθεί, είστε φανερά κουρασμένος. Καταλαβαίνω ότι έχετε περάσει ημέρες και 24 ώρα μαζί με τους πολίτες εκεί και. Κοιτάξτε, σας το αναγνωρίζω. Σας το αναγνωρίζουμε. Η κούραση δική μου δεν είναι τίποτα. Είμαστε εδώ όλοι οι εκπρόσωποι από Υπουργεία της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Υπουργό μας, οι δύο υφυπουργοί, οι γραμματείς μας, Υπουργέ. Μια ερώτηση. Είμαστε εδώ. Να φύγουμε λίγο από τις λάσπες και να πάμε στο σήμερα και στην επόμενη μέρα. Η κούραση δική μας δεν συγκρίνεται με αυτά που υφίστανται οι άνθρωποι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βοηθήστε με ένα ερώτημα για τι θα πείτε τώρα, τι θα λέγατε στον καταναλωτή στην Αττική, στον καταναλωτή στη Θεσσαλονίκη, που θα πάει στην υπεραγορά, στη μικρή αγορά ή στη λαϊκή, και θα δείτε απορροκεπιευτικά αυξημένες τιμές ακόμα και στο διπλάσιο. Θα του λέγατε να πει, να πει μπροστά στον πάγκο ή μπροστά από τον έμπορο, μπροστά από τον υπάλληλο, ότι αυτό, η αύξηση που έχετε κάνει είναι κερδοσκοπία. Θα πρέπει να το πει. Θα το πούμε, διότι προσέξτε. Ξεκαθαρίστε το για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές με τη βοήθειά σας. Εμείς το ξεκαθαρίσαμε. Πείτε το τώρα. Ότι είναι απαράδεκτο, αδιανόητο οποιαδήποτε αύξηση στα απορροκευτικά. Εσείς θα το πείτε, δεν το πούμε εμείς. Θα σας το εξηγήσω κιόλας. Σας το λέω ρητά, όπως το είπαμε και με ανακοίνωση του Υπουργείου μας από την πρώτη στιγμή, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Θεσσαλία κυρίως παράγει βαμβάκι, έτσι, καλαμπόκι, καπνό και βιομηχανική ντομάτα. Όχι απορροκευτικά. Από τα 371.000 στρέμματα απορροκευτικών σε όλη την Ελλάδα, μόλις 28.000 παράγονται στη Θεσσαλία. Δηλαδή το 7,5%, το 7,8%. Άρα δεν μπορούν να επικαλούνται τα γεγονότα στη Θεσσαλία αυτοί που ανεβάζουν τις τιμές στα απορροκευτικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και δεν οφείλεται σε αυτό. Είναι κερδοσκοπία λοιπόν. Από εκεί και πέρα περνάει, όπως αντιλαμβάνεστε, σε άλλες αρμοδιότητες. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και θα πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα φαινόμενα, με ελέγχους καταρχήν, με ελέγχους συστηματικούς και σκληρούς, να παταχθούν. Δεν μπορεί να επικαλείται ο καθένας ό,τι θέλει. Τα απορροκυπευτικά στη Θεσσαλία είναι ένα μικρό κομμάτι της παραγωγής. Εδώ ξεκάθαρα παράγουν άλλα πράγματα οι άνθρωποι. Είστε και επίσης ξεκάθαρα να πούμε ότι. Έτσι, ξεκάθαρα. Και επίσης να πω κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα, αυτά τα απορροκυπευτικά για τα θέματα της ασφάλειας, τα οποία βέβαια θα μιλήσουν οι ειδικοί, αυτά τα απορροκυπευτικά τα οποία δεν είναι μέσα στις πλημμύρες, δεν έχουν υποστεί την πλημμύρα και έχουν ας πω διασωθεί, τη λέξη εντός εισαγωγικών, και έχουν τέλος πάντων επιβιώσει. Αυτά νομίζω πως δεν υπάρχει πρόβλημα και στην κατανάλωσή τους, έτσι. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και ισχύει το ίδιο και για τα ζώα, εφόσον βέβαια τηρούνται και όλες οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις και οι όροι της ασφάλειας της δημόσιας υγείας. Μάλιστα.